θα ήταν, ακούγεται ωραίο να ρυθμίσουμε τα χρέη μας ή να μην πληρώνουμε μέχρι τέλος Αυγούστου όλοι οι γεραπετρίτες. Απ' τη μια έχει μια βάση, γιατί είμαστε ως Δήμος Ιεράπετρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όταν έχουμε πληγές, επειδή είμαστε αλυσίδα ενός, όλοι έχουμε ένα θέμα. Δηλαδή δεν ακούγεται, πώς το λένε, υπερβολικό. Φτάνει να το διευκρινίσουμε, και βέβαια. Είναι υπερβολικό, κύριε Ζαγκαράκη. Σίγουρα μια ευχάριστη είδηση αυτό που μετέφερε ο κύριος Γουλιδάκης. Να το δούμε και στο ΦΕΚ, να ειδοποιηθεί με την καλοκαιρία. Όχι, το είδαμε στο ΦΕΚ, είναι δημοσιευμένο. Εννοώ, γι' αυτό είναι, το κάναμε. Είναι πρωινό, είναι σημερινό. Εγώ δεν είχα ειδοποίηση από πλευράς Δήμου. Εκτιμώ ότι εντός ημέρας θα ειδοποιηθούμε κι εμείς, έτσι ώστε να δούμε τις απαραίτητες διευκρινιστικές αποφάσεις, οι οποίες συνοδεύουν αυτό το ΦΕΚ. Που στην ουσία θα διευκρινίζουν, θα ξεκαθαρίζουν το τοπίο για το ποιοι δικαιούνται αυτή την, αυτή την βοήθεια από πλευράς της πολιτείας. Έτσι. Αναφέρονται μέχρι τον Αύγουστο που έχει κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν το σκεφτούμε λίγο και το αναλύσουμε, επειδή ακριβώς όλος ο Δήμος έχει κηρυχθεί, φαίνεται το σκεπτικό της απόφασης να είναι τέτοιο, έτσι ώστε όλοι οι φορολογούμενοι με αφημί και που κατοικούν στο Δήμο Ιεράπετρας να τύχουν αυτής της βοήθειας. Θα δούμε όμως τις διευκρινήσεις. Προσωπική μου άποψη μεταφέρω αυτή τη στιγμή ότι θα ισχύσει κάτι άλλο. Θα ζητηθεί η λίστα με τους πληγέντες. Ναι, αλλά αυτά όμως, κύριε Δήμαρχε, δεν έχουν, πώς το λένε, πιστοποίηση κρατική. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται τρελό, ξέρετε, γιατί το λέω. Ναι. Δηλαδή, όταν λέει ο κύριος Τραπεζανιώτης ότι δεν έχουν γίνει από κάποιο κρατικό φορέα, εκτός το Δήμο, ναι, και ο Δήμος εννοεί ότι είναι κρατικός φορέας, αλλά από ένα αρμόδιο κρατικό φορέα, όπως είναι, ας πούμε, ΕΛΓΑ, η αποτίμηση των ζημιών, και πάμε εμείς με ένα ποσό. Εμείς γι' αυτό ετοιμάζουμε, μετά τις επαφές, που έκανε ο Δήμαρχος στην Αθήνα, ετοιμάζουμε μια επιτροπή του Δήμου, η οποία θα βεβαιώσει όλες αυτές τις ζημιές. Έτσι, είχαμε βγάλει το κόστος με μια άλλη επιτροπή για να συζητάμε και να ανοίξουν επαφές με το Υπουργείο, με τα Υπουργεία Οικονομικών. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι, γιατί δηλαδή, εδώ, ας πούμε, η Αγροτική Επιτροπή, ο Δήμος, προσέξτε λίγο, έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα στο δημόσιο φορέα. Άρα μέχρι τώρα δεν είναι αρμόδιος όμως για τη Δήμαρχη, γι' αυτό το λέω. Με τις εντολές του Υπουργείου εμείς θα φτιάξουμε, είμαστε στην τελική φάση, μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, εάν προσέξτε, εάν ζητηθεί, μπορεί και να μην ζητηθεί και να ισχύσει αυτό που είπε ο κύριος Γουλιδάκης, που θα είναι για μας ευχής έργων, ό,τι καλύτερο. Έτσι, ωραία. Ένα ερωτηματικό θέλω να βάλω κι εγώ σε όλη αυτή την ιστορία. Δικαιούνται το πάγωμα των οφειλών στο ελληνικό δημόσιο αυτοί που θα πάρουν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ? Είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Γι' αυτό περιμένουμε τις διευκρινιστικές για να δούμε ακριβώς τι θα ισχύσει. Ωραία. Πέσαμε πάνω στην είδηση λοιπόν αυτή, οπότε ευχαριστούμε για το σχόλιο. Γι' αυτό και τη συζητάμε. Έτσι, ωραία. Πάντως, αναμένουμε να δούμε. Σίγουρα είναι επαφές, μάλλον είναι αποτέλεσμα των επαφών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και από πλευράς Δημάρχου, αλλά και από πλευράς όλων των υπολείπων που άσκησαν πίεση προς αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, και του κυρίου Θραψανιώτη, που έκλεισε τα ραντεβού και συμμετείχε σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Έτσι, είναι κάτι που συμβαίνει, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά. Και αυτό είναι καλά να ακούγονται. Βέβαια, σίγουρα δεν μας ικανοποιεί. Εμείς είχαμε ζητήσει άλλα πράγματα και θέμε να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί πέρα από το πάγωμα των οφειλών στους πληγέντες ή σε όλους τους γεραπετρίτες. Και, τι άλλο εγώ θέλω να δω πώς θα γίνει ο διαχωρισμός του αφημί, έτσι, γιατί έχουμε εδώ η Αγίου Νικολάου, έτσι, δεν είναι εδώ η Ιεράπετρας, οπότε και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αλλά ας τα δουν αυτοί που εξέδωσαν αυτή την απόφαση, αυτό το ΦΕΚ. Ωραία. Και σίγουρα περιμένουμε άμεσα τις διευκρινήσεις που θα πρέπει να υπάρχουν. Ένα μικρό διάλειμμα θα μου επιτρέψετε για να πούμε στους ακροατές.